σκληρές εικόνες που αυτό σίγουρα δεν είναι η λύση. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε ψυχολογία και πάμε τώρα να καλημερίσουμε το Σάββας Τρίχας, συγγραφέας, ξεκίνα χτες. Αυτό θα είναι, πρέπει να είναι το σύνθημα για όλους μας, Σάββα. Αυτό θα έπρεπε να είναι το σύνθημα για όλους. Και θα μιλήσουμε συγκεκριμένα γιατί αυτό το βιβλίο εμπεριέχει πάρα πολλά για το συναισθηματικό κάψιμο, σωστά. Σωστά. Και τι εννοούμε με αυτό για να καταλάβει ο κόσμος και μου κεντρίζει το ενδιαφέρον και τα ερωτήματα που θέτεις με τον πρόλογό σου στο βιβλίο, αν μπορεί μια αγκαλιά να σώσει μια ζωή και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε για άλλη μια φορά. Συναισθηματικό κάψιμο. Συναισθηματικό κάψιμο, όπως έτσι το λέει και ο όρος, το κάψιμο έχει να κάνει με τα συναισθήματα της εξάντλησης, με τα συναισθήματα του στραγγίσματος που μπορεί να νιώσει κάποιος λόγω μιας αγχωτικής κατάστασης, η οποία συνεχίζεται, είναι διαχρονική. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με κάτι που συμβαίνει στη δουλειά, με κάτι που συμβαίνει στο σπίτι και μας προκαλεί έτσι ένα άγχος το οποίο συσσωρεύεται. Και στο τέλος υπάρχουν έτσι κάποια συμπτώματα τα οποία εκδηλώνονται και είναι συγκεκριμένα τα συμπτώματα τα οποία μας κάνουν να νιώθουν ότι δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε πράγματα που κάναμε παλιά, δεν νιώθουμε έτσι σαν να έχουμε στραγγίσει, σαν να μην έχουμε την ενέργεια, σαν να μην... Στην ακραία του τη μορφή παρουσιάζει συμπτώματα παρόμοια με αυτά της κατάθλιψης. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε όμως να το βάλουμε στο ίδιο σουβάλι με την κατάθλιψη ή είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, αν και έχουν κοινά. Είναι κάτι που είναι διαφορετικό, το οποίο όμως μπορεί να καταλήξει την κατάθλιψη. Να σας πω έτσι ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιώ συχνά διότι μου αρέσει σαν αναλογία. Είχαμε τον καιρό που έκανα δοκτωράτο μου, είχα έναν συμφοιτητή, ο οποίος ήταν ψυχολόγος και χρησιμοποιούσε έτσι πάρα πολύ ωραία παραδείγματα και το δανείζομαι και το παίρνω και το λέω. Λοιπόν, λέει ότι ο ψυχισμός μας είναι σαν το λάστιχο. Σκεφτείτε ένα λάστιχο τώρα και να το κρατώ με τα δύο μου χέρια. Τεντώνοντας το, δημιουργείται ένταση στο λάστιχο. Όταν προσπαθήσω να το τεντώσω κι άλλο, δημιουργείται κι άλλη ένταση. Αν το τεντώσω πάρα πολύ, θα σπάσει. Και αυτό συμβαίνει και στο ψυχισμό μας. Όσο πιο πολύ βάζω πίεση, ένταση, εκνευρισμό, συσσωρεύω αρνητικά συναισθήματα, σε κάποια στιγμή σπάζει. Θα ρωτούσε όμως κάποιος τώρα ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν, πώς να μην τραβώ εγώ το λάστιχο και να φτάσει στη στιγμή που να σπάσει και πώς εγώ να αντιμετωπίσω όλη αυτή την καθημερινότητα. Γιατί κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια το ένα διαδέχεται το άλλο, προκαλώντας έτσι στον κόσμο, αν θέλεις, μια αναστάτωση. Προηγουμένως βλέπαμε και τις εικόνες από την Σαγκάη και αν και μακριά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα μακριά γίνονται κοντά, ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα έρθει ο κορονοϊός του Κύπρο και όμως ήρθε. Πολύ σωστό αυτό που λες και να σου πω γιατί κάτι άλλο το οποίο συμπληρώνει και ενισχύει αυτό που λες. Αν το καλοσκεφτούμε, όλοι μας σε κάποια φάση της ζωής μας νιώσαμε αυτό που περιέγραψα πριν. Αυτό το συναισθηματικό κάψιμο, ότι αυτό το πράγμα που λέω ξυπνώ το πρωί και νιώθω ότι... Δεν θέλω. Δεν έχω όρεξη σήμερα. Νιώθω ότι έτσι δεν έχω το ίδιο πάθος να κάνω πράγματα που μου αρέσαν παλιά. Δεν θα κυλήσει εύκολα αυτή η μέρα. Αυτή η κούραση, η προκαταβολική κούραση, που δεν δικαιολογείται να τη νιώθει κάποιος το πρωί της ημέρα. Πας Δευτέρα δουλειά και είσαι ήδη πάρα πολύ κουρασμένος χωρίς να κάνεις τίποτα, ας πούμε. Και αυτό, πάλι έχω κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο, είναι το καμπανάκι. Δηλαδή είναι με ένα προειδοποιητικό σήμα που αν το αγνοήσω, προχωράει σε πιο σοβαρές μορφές, όπως είναι η κατάθλιψη που είχαμε πει. Και πώς το αντιμετωπίζουμε είναι το εύλογο ερώτημα. Όταν χτυπήσει αυτό το καμπανάκι, δηλαδή όταν τα νιώσεις όλα αυτά τα συναισθήματα του συναισθηματικού καψίματος που έχουμε περιγράψει, τότε είναι η στιγμή να ξεκινήσεις να σκέφτεσαι το καθημερινό σου το πρόγραμμα. Τι κάνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, διότι το πιο πιθανό είναι ότι κάνεις κάποια πράγματα τα οποία προκαλούν αυτό το συναισθήμα και ξεκινάμε από το βαρυφορτωμένο το πρόγραμμα. Δηλαδή, αν κάποιος ξυπνάει ώρα 8 το πρωί, ξεκινάει δουλειά, παρατείνει τη δουλειά του μέχρι τη νύχτα, κοιμάται και την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει η μέρα του από την αρχή ίδια, αυτό σίγουρα θα οδηγήσει σε κάποια φάση στο συναισθηματικό κάψιμο. Είναι μονόδρομος εδώ. Ναι,
Εντάξει. Οπότε... Η επανάληψη του ότι δεν αλλάζει τίποτα και προκαλεί μια μεγαλύτερη κούραση από ό,τι σου προκαλεί η ίδια η δουλειά η επανάληψη. Mm-hmm. Οπότε μια υγιής ρουτίνα είναι το πρώτο κλειδί. Δηλαδή να λέμε τι ώρα τελειώνει η δουλειά. Ας πούμε, έχει πολλούς ανθρώπους που σχολάνουν η ώρα 5, αλλά η δουλειά τους συνεχίζεται και πολύ πιο μετά, διότι τη σκέφτονται. Είναι στα τηλέφωνα όλη την ώρα, είναι πάνω στο λάπτοπ και ψάχνουν για τη δουλειά. Ο μπαμπάς μου έκανε κάτι πάρα πολύ σωστό. Ήταν και πολύ βαρύ φορτωμένο το πρόγραμμά του. Και το είχε. Τελειώνοντας τη δουλειά, έλεγε ότι τέλειωσε η δουλειά και ξεκινάω αύριο το πρωί πάλι. Δύσκολο να το κάνεις, αλλά όταν το κάνεις... Κάποιες δουλειές, ξέρεις, Σάβα, δεν το επιτρέπουν αυτό. Δεν επιτρέπει ούτε το κινητό σου να κλείσει, ούτε καν από μπαταρία. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, μου λένε και στα αυτοί οι συναδέλφοι διάφορα. Δεν μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν κάποιες δουλειές. Τώρα δεν μπορώ να τελειώσω από τη δουλειά μου και να κλείσω το τηλέφωνο μου και να πω ότι η δουλειά μου τώρα τελείωσε. Mm-hmm. Γιατί αν γίνει κάτι, πρέπει να το αντιμετωπίσω, γιατί θα το βρω μπροστά μου την επόμενη μέρα. Δεν είναι όλες οι δουλειές έτσι. Αλλά πλέον αρκετές δουλειές είναι αυτό το πράγμα. Έχουν αλλάξει καιροί. Δεν είναι όπως παλαιότερα που οι δουλειές ήταν συγκεκριμένες, αν θέλεις, και μπορούσε να γίνει αυτό. Σήμερα το τι κάνουν οι σημερινοί εργαζόμενοι, οι νέες γενιές, που νιώθω ότι λόγω και της τεχνολογίας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ωραία. Δεχτώ και βάζουμε μια παρένθεση σε αυτό ότι αν μπορούμε να το κάνουμε θα βοηθήσει πάρα έργο, πολύ. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε άλλα πράγματα. Οπωσδήποτε πρέπει να δημιουργούμε χρόνο για τον εαυτό μας. Δηλαδή, παράλληλα με αυτό που έχω πει, το δεύτερο που λέμε πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται. Δημιουργούμε χρόνο για τον εαυτό μας, για να περνάμε χρόνο με άτομα που δεν βοηθούν στο στραγγίσμα, και αυτό μπορεί να είναι και το τρίτο το κομμάτι. Σκεφτείτε ποιους ανθρώπους έχουμε γύρω μας. Συνδυάστε εκείνο το χρόνο που περνάτε με τον εαυτό σας μαζί με άτομα τα οποία σας ανεβάζουν, σας κάνουν να γελάτε, σας αγαπάνε και τους αγαπάτε. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε αυτό το χρόνο που επιλέγουμε για τον εαυτό μας και τον περνάμε δίπλα από άτομα που μας στραγγίζουν, που βοηθούν το συναστηματικό καθήκον. Ίσως πάντα μας λένε τα δικά τους προβλήματα, μας φορτώνουμε τα δικά τους. Αρκετοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν να ακούν, ξέρουν πάντα να μιλούν, προκαλώντας σε εμάς περισσότερο στρες. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε, διότι φορτωνόμαστε και τα προβλήματα των άλλων ή την αρνητικότητα. Δημιουργήστε χρόνο για τον εαυτό σας. Και η παρένθεση πάρα πολύ σημαντική, με άτομα που αγαπάτε ή με άτομα που σας κάνουν να γελούν. Άλλο κεφάλαιο στο βιβλίο, το οποίο είναι έτσι πολύ έτσι συναρπαστικό να το ακούσει κάποιος, είναι ότι το γέλιο είναι θεραπευτικό. Δηλαδή ξέρουμε πλέον από την επιστήμη ότι με το που γελάει κάποιος είναι σαν να δέχεται το σώμα του ένα λουτρό οξυγόνου. Παθαίνουν σπασμούς στο στομάχι, οξυγονώνει τον κεφάλαιο στα μάτια. Και υπάρχουν άτομα τα οποία θεράπευσαν σοβαρές ασθένειες, ενώ βοήθησαν στη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, μόνο και μόνο με το να φέρνουν θετική ενέργεια μέσα στη ζωή τους. Το βράδυ, όταν πάει να κοιμηθεί κάποιος, μην βάλεις, ας πούμε, thriller, να δεις τη νύχτα κάτι που θα σε τεντώσει. Βάλε μια κωμωδία. Προσπάθησε να βάλεις το γέλιο στρατηγικά μες στη ζωή σου και θα δεις πόσο θα αλλάξει προς το θετικό η ζωή σου. Εμείς έχουμε μια παρέα με φίλους και συνεννοηθήκαμε μέσω WhatsApp ότι βρίσκει κάποιος το οποίο έχει γέλιο, εννοείται ένα πραγματικό γέλιο, το στέλνουμε ένα στο άλλο και είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό αυτό το πράγμα. Μοιράζεις γέλιο μέσα στη μέρα, όση δουλειά και να έχεις, ένα μήνυμα θα το ανοίξεις και θα αλλάξει η διάθεσή σου. Μας έμειναν 2 λεπτά και θέλω να μου πεις αυτό το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος για να αντιμετωπίσει αυτό το συναισθηματικό κάψιμο. Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι να ακούμε το σώμα μας. Με το που θα βιώσουμε τα πρώτα συμπτώματα, θα πρέπει αμέσως να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε τι κάνουμε μέσα στη ζωή μας, το οποίο προκαλεί αυτό το πράγμα. Μετά που θα σκεφτούμε και θα αναθεωρήσουμε το πρόγραμμα μας από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ πάμε να κοιμηθούμε, βλέπουμε αν μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα 3 σημεία τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Δηλαδή κάνουμε και επανάληψη τώρα. Το πρώτο σημείο είναι αν μπορώ να ολοκληρώνω το κομμάτι του εργασιακού και να περνάω στο κομμάτι του προσωπικού χρόνου χωρίς να επηρεάζει το ένα το άλλο. Αν δεν μπορώ, προχωρούμε στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι να δημιουργήσω χρόνο για τον εαυτό μου. Και
κάντε ένα χόμπι, ξεκινήστε ένα χόμπι, περάστε λίγο χρόνο διαβάζοντας ένα βιβλίο χωρίς τους περισπασμούς από τα κινητά, χωρίς να σκέφτεστε τη δουλειά. Πηγαίνετε ένα ταξίδι με την οικογένειά σας, προγραμματίστε το ταξίδι. Έχεις κάτι να περιμένεις ευχάριστο. Πάρα πολύ ευχάριστο και αλλάζεις και παραστάσεις και ξέρεις πολύ καλά το πόσο ευεργετικές ιδιότητες έχει το να. Όχι μόνο το ταξίδι την ώρα που πας στο ταξίδι. Ξεφεύγεις, το να προγραμματίσεις. Ναι, θα πάμε εκεί, θα πάμε από εδώ. Κάνεις όνειρα. Αλλάζει όλο σου το. Η νευροφυσιολογία σου εκείνη την ώρα που κάνεις τον προγραμματισμό. Και το ξέρουμε και από την έρευνα αυτό το πράγμα. Και κλείνουμε. Εντάξει, το τελευταίο είναι αυτό που είπαμε. Βάζουμε άτομα στη ζωή μας τα οποία μας ανεβάζουν και όχι να μας ρίχνουν περισσότερο μέσα σε αυτό το συναισθηματικό κάψιμο. Και με όλα αυτά, ξεκίνα χθες λοιπόν, που είναι και ο τίτλος του νέου σου βιβλίου. Το δεύτερο στη σειρά, σωστά. Το δεύτερο στη σειρά. Και θα ήθελα να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές που μπορούν να το βρουν. Λοιπόν, το βιβλίο έρχεται από μέρα σε μέρα στην Κύπρο, έχει ήδη κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και μόλις έρθει στην Κύπρο θα είναι σε όλα τα γνωστά βιβλιοπωλεία. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.